Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι κοντά σας στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας με τον αγαπητό κύριο Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, ο οποίος κάθε φορά έρχεται για να συζητήσουμε για τα θέματα της Αποκαλύψεως τελευταία. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ως γνωστόν, είναι κατηχητής της Ιεράς Μητροπόλης Αθηνών και αγαπητός φίλος και Χριστό αδελφός, και πάντοτε τον ευχαριστούμε που έρχεται στην εκπομπή. Τον καλωσορίζουμε και ευχόμαστε και εσείς να έχετε την ίδια γνώμη, όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για την εκπομπή μας, και από τα μηνύματα της Ορθοδοξίας να λέμε και δύο λόγια και στους άλλους αδελφούς, μια και είναι καιρός ιεραποστολικός. Όσο ανάξει κι αν είμαστε, να μην το πάρουμε έτσι, όσο ανάξει κι αν είμαστε, πάντα υπάρχει χρόνος ιεραποστολής. Διότι, εάν εμείς δεν κάνουμε αυτό σε αυτή τη συγκυρία, πάμε χαμένοι. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη πνευματική και πολιτική κατάσταση. Να καλησπέρισω και εγώ τους αγαπητούς τηλεθεατές, οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να μας ακούν, να μας παρακολουθούν. Το καταδύναμε κι εμείς, προσπαθούμε όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, με τη χάρη του Θεού, να δώσουμε το λόγο του Θεού. Η Ιεραποστολή, κύριε Τζακλή, έχει πολλές πλευρές, θα έλεγα, και πολλές εκφάνσεις. Ο καθής μπορεί να γίνει Ιεραπόστολος στον κύκλο του, σε ευρύτερο κύκλο, ακριβώς, στη δουλειά του, στο σπίτι του. Απλώς να μην το αμελούμε. Ακριβώς. Σημασία έχει αυτό το οποίο νιώθουμε μέσα μας να το εξωτερικεύουμε, βέβαια πάντα με διάκριση και πάντα με τον σωστό και ορθόν τρόπο. Διότι, κύριε Τζακλή, για να ομολογήσει κάποιος τον Χριστό, θα πρέπει πρώτα να βιώσει τον Χριστό. Διότι εάν κάποιος δεν έχει πνευματικές εμπειρίες, πώς θα μπορέσει να μεταδώσει αυτό και στους άλλους? Χρειάζεται βέβαια ο άνθρωπος να κατηχείται, να ενημερώνεται, να μελετάει τη γραφή, να κάνει μυστηριακή ζωή. Σωστά. Να αγωνίζεται, τέλος πάντων, στον χριστιανικό στίβο. Να κρατάει όσο πολύ ζώσατη την πίστη του. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πριν μπούμε στο θέμα της Αποκαλύψεως, στη δεύτερη εκπομπή μας σήμερα, θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια για κάποιον φίλο ο οποίος μας ρώτησε τι διαφορά έχει η Ορθόδοξη πίστη από τις άλλες. Δηλαδή, γιατί εγώ να γίνω Ορθόδοξος, είπε αυτός ο άνθρωπος, ήταν αλλοδαπός και προβληματίστηκε όταν του είπαμε ότι η Ορθόδοξη πίστη είναι σωστή. Αυτό λοιπόν να το ξέρουμε και να απαντάμε με αυτόν τον τρόπο, διότι θα λέμε την αλήθεια και όχι ψέμα, αν το πούμε. Πρώτα-πρώτα, η Ορθόδοξη πίστη μας έχει το ήθος. Έχει ακόμα και την αγάπη του εχθρού που δεν έχει καμία άλλη πίστη. Λέει στον άνθρωπο να γίνεται καλός ή καλύτερος, να αγαπάει το Θεό και τους συνανθρώπους του όπως τον εαυτό του. Πράγματα δηλαδή από ηθικής απόψεως, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την κοινωνία. Και όχι μόνο. Δεύτερο είναι ότι έχει μέσα της τον ζωντανό Χριστό, όπως είπε και ο κύριος Αλέξανδρος προηγουμένως. Τρίτον και πολύ σπουδαίο, είναι αληθινή. Και πώς βγαίνει αυτό ότι είναι αληθινή η πίστη μας? Βγαίνει από το γεγονός ότι 12 αγράμματοι ψαράδες δέχτηκαν να θυσιαστούν για αυτή την αλήθεια που είδαν με τα μάτια τους, ψηλάφισαν και είδαν τον ίδιο αναστημένο Κύριο και έγιναν αυτοί οι φορείς της αληθείας αυτής σε όλο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου. 12 αγράμματοι ψαράδες. Μεγάλο πράγμα αυτό να το σκεφτεί κανείς. Επίσης, τα θαύματα που γίνονται μέχρι σήμερα είναι μια ταυτοποίηση ακριβώς αυτής της αληθείας του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός μας, το Άγιο Πνεύμα και ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δρούν μεταξύ των πιστών στην Εκκλησία και θαυματουργούν και μέσω των Αγίων και μέσω όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι και αυτό μια απόδειξη λοιπόν ότι η πίστη μας είναι αληθινή και πολλά άλλα, τα οποία δεν είναι του θέματος. Να πάμε γρήγορα στο θέμα της Αποκαλύψεως, διότι ο χρόνος είναι πανδαμάτωρ και γρήγορα μας φεύγει και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε οπωσδήποτε περισσότερο. Λοιπόν, ας μπούμε στο θέμα τώρα. Ακριβώς, κύριε Τζακλή, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα συνεχίσουμε στη δεύτερη μας εκπομπή με τη μελέτη της Αποκαλύψεως. Θα εισχωρήσουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως βάσει των μαρτυριών των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, των πρώτων Αποστολικών Πατέρων, αλλά και συγχρόνων Πατέρων, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως και το ερμήνευσαν το καταδύναμη. Διότι η Αποκάλυψη είναι, θα έλεγα, το πλέον δυσερμήνευτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, διότι είναι ένα βιβλίο προφητικό, ένα βιβλίο εσχατολογικό. Εσχατολογικό διότι προφητεύει και ασχολείται με τα γεγονότα τα οποία μέλλουν να συμβούν
στον πλανήτη μας ή στα τέλη της παρούσης ζωής. Είναι ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και Αποκάλυψης. Και να σημειώσουμε, επειδή είναι προφητικό βιβλίο, το βιβλίο αυτό της Αποκάλυψης, με το πέρασμα του χρόνου, θα έλεγα σαν puzzle, συναρμολογούνται τα γεγονότα και μπορούμε να έχουμε μια κάποια εικόνα των προφητευμένων, όπως παράδειγμα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για την τηλεόραση. Για τους δύο προφήτες τους οποίους θα αποκτείνει ο Αντίχριστος και θα δουν αυτούς πάσο οφθαλμός. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Δηλαδή αυτό, εάν το λέγαμε, εάν διάβαζαν το συγκεκριμένο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής προ 100 ετών, να μην πάμε μακρύτερα, δεν θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα όλοι οι λαοί της γης να βλέπουν αυτό το γεγονός. Όμως σήμερα με την τηλεόραση είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κανείς. Κύριε Ζακλή, είχαμε σταματήσει στην προηγούμενη εκπομπή στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο στίχο 10. Ο Ιωάννης λέγει «Εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα». Θα πούμε λίγα λόγια για την Κυριακή. Διότι δυστυχώς, κύριε Ζακλή, υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί, αντιβεντιστέ λέγονται νομίζω, Σαββατιανοί, το Σάββατο. Οι οποίοι έχουν καθιερώσει το Σάββατο. Και όπως και οι Εβραίοι είχαν το Σάββατο, ας πούμε. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ είχε ως ημέρα λατρείας του Κυρίου το Σάββατο. Το όρισε άλλωστε και η τέταρτη εντολή. 6 ημέρες εργά και επίσης πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα. Τη εβδόμη Σάββατα του Κυρίου το Θεό. Επίσης πάντα τα έργα, τη δε ημέρα του Κυρίου το Θεό. Θα αφιερώσεις δηλαδή στον Κύριο τον Θεό σου την ημέρα αυτή. Όμως επειδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ανέστη την Κυριακή ημέρα, την 8η ημέρα κατά τους πατέρες, δια τούτο και εμείς έχουμε ως αναστάσιμη και ως ημέρα του Κυρίου την Κυριακή. Αυτό λέει άλλωστε λέγεται και Κυριακή, ημέρα Κυρίου. Βέβαια οι αιρετικοί, αντιβελιστές και κάποιοι οι οποίοι έχουν προσκοληθεί, ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν τους ενδιαφέρει η Κυριακή, διότι αρνούνται την ανάσταση του Κυρίου μας. Μάλιστα. Είναι ο Σατανάς ο οποίος... Δεν θέλουν ο Χριστός να είναι το πρωταρχικό πρόσωπο της Καινής Διαθήκης. Αλλά να πούμε και το άλλο συμπληρωματικά, ότι Κυριακή ημέρα, όπως είπατε, αναστήθηκε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και Κυριακή ημέρα φανερώθηκε στους μαθητές. Ακριβώς, Κυριακή. Επίσης, Κυριακή ημέρα φανερώθηκε στο Θωμά. Ακριβώς, όταν ενιστήθη. Κυριακή ημέρα έγινε η Πεντηκοστή. Κυριακή, ακριβώς. Και η Πεντηκοστή. Κυριακή ημέρα γίνεται η λειτουργία, λαμβάνει χώρα η λειτουργία σε όλες τις εκκλησίες του πλανήτη. Και προκειμένου την Κυριακή ημέρα απεκαλύφθη εις τον Ιωάννη τα επίσης, θαυμάσια αυτά γεγονότα. Από ό,τι λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας και όχι εμείς βέβαια, να μην πάρουμε το βάρος αυτής της σκέψεως, Κυριακή ημέρα λένε θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία. Αφού το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητέ κύριε Ζακλή, προφανώς έτσι θα γίνει. Διότι άλλωστε θα έλεγα πορεία και από τις γραφές αυτό, ότι θα γίνει την Κυριακή ημέρα. Διότι καθώς ανεστήθη την Κυριακή ημέρα ο Κύριος μας, και ούτω τρόπος και την Κυριακή ημέρα θα γίνει και η ανάσταση των πιστών. Όλα με αρμονία και ακριβώς, τάξη. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκτός από το, λέει, την Κυριακή ημέρα λέγει εγενόμην εμπνεύματι. Τι σημαίνει το εγενόμην εμπνεύματι? Κατελήφθη, θα έλεγα, επληρώθη εκ πνεύματος Αγίου. Πνευματική έκσταση. Πνευματική έκσταση. Για να κατανοήσει τα λεγόμενα και τις συμβουλές του Κυρίου. Περίληθης έκσταση να οδηγήσει. Περιγράφει δηλαδή ο Ιωάννης την κατάσταση της εκστάσεως στην οποία περιλήθη κατόπιν της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν ήταν ο ίδιος ο Ιωάννης αυτού ο οποίος μπορούσε να αντιληφθεί και να δει αυτά τα γεγονότα, αλλά ήταν το Πνεύμα το Άγιο το οποίο τα παρουσίαζε και τα ξετύλιξε, θα έλεγαμε κατά κάποιο τρόπο, όπως βλέπουμε μια κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, μπροστά στα μάτια του Ιωάννη εκτελήθησαν τα δραματικά αυτά γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα στις έσχατες ημέρες, κατά τρόπο θαυμαστών, κατά τρόπο Άγιου Πνευματικών. Και συμπληρωματικά, με συγχωρείτε που θα πω αυτό, μπορούμε να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια πνευματική έκσταση μέσω του Αγίου Πνεύματος σταματάει να βλέπει πλέον με τις αισθήσεις, δηλαδή με τα αισθητά του όργανα. Δεν βλέπει με τα μάτια του, δεν ακούει με τα αυτιά του, αλλά όλα αυτά έχουν μεταφερθεί σε μια πνευματική διάσταση και επικοινωνεί με κάποιες άλλες αισθήσεις που του δίνει ο Θεός εκείνη την ώρα για να αντιληφθεί τον πνευματικό και υπερούσιο κόσμο αυτόν, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε με τις αισθήσεις μας να αντιληφθούμε. Νεκρώνονται οι αισθήσεις οι φυσικές, κυρία Ζακλή, αλλά θεπνίζονται οι πνευματικές αισθήσεις.
δηλαδή η ψυχή του Ιωάννη, ήτο εν πλήρη εγρηγόρηση. Δεν ήτο κοιμόμενος, αλλά ήτο είχε συνείδηση των όσων έβλεπε. Δηλαδή δεν ήταν ένα όνειρο, όπως κάποιοι ερετικοί διαδίνονται, ήταν μια πληροφορία του Αγίου Πνεύματος, η οποία την πληροφορήθηκε ο Ιωάννης εν πλήρη συνείδηση, και όχι ασυνειδήτως και εν κατάσταση, σε παθητική κατάσταση. Ούτε υπνοτισμός είναι. Ούτε υπνοτισμός είναι ακριβώς. Ούτε νάρκος είναι με τα ναρκωτικά. Ούτε διαλογισμός όπως κάποιοι βουδιστές, ας πούμε. Διότι τα ναρκωτικά, όπως ξέρουμε, βρίσκονται υπό την αιγίδα του διαβόλου. Το πνεύμα του ανθρώπου βρίσκεται εκεί πέρα υπό την αιγίδα του διαβόλου και ο διάβολος τον έκανε ό,τι θέλει μέσα στην κατάσταση, μια κατάσταση ενός ναρκωμανίας. Όταν λαμβάνει ο άνθρωπος αυτές τις καρκινογόνες, τις ναρκωτικές ουσίες, νεκρώνονται οι αισθήσεις του φυσικές και βρίσκει τόπο ο σατανάς να εισέλθει. Εφόσον δεν βρίσκει καμία αντίσταση από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και πάρα πολλά medium και πνευματιστές παίρνουν ναρκωτικά. Και οι σατανιστές χρησιμοποιούν και κατά κόρον ναρκωτικά και κυρίως το LSD, το οποίο είναι πλήρως μια παρεστησιογόνο ουσία, όπως αυτός ο LaVey στην Αμερική ή στην Καλιφόρνια. Έδινε και στους δικούς του εκεί πέρα ναρκωτικά LSD και έπαιρνε και ο ίδιος μεγάλες δόσεις. Ακριβώς. Και η πυθία, κυρία Τζακλή, στην αρχαιότητα, για να έρθει σε έκσταση πνευματική, έπαιρνε κάποιες τέτοιου είδους καρκινογόνες ουσίες. Κάναβι κλπ. Κάναβι κτλ. Οι τιούτοι, λαμβάνοντας όμως αυτές τις ουσίες, σύμφωνα με τους ιατρούς, παθαίνουν κάποιες νευροπάθειες και φτάνουν και καταλήγουν κακώς. Ακριβώς. Στην ψυχοπάθεια. Μάλιστα. Τα φαινοκομεία είναι γεμάτα από τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτό που μοιάζει κάπως, κύριε Τζακλή, με την οπτασία που είδε ο Απόστολος Παύλος, που διαβάζουμε στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, ότι υπάγει ως τρίτου ουρανού. Ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή, και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είδαν πράγματα τα οποία δεν δυνάμεθα εμείς οι άνθρωποι με τον κοινό μας νου να αντιληφθούμε. Ελεύσω μεγάρ εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Είδα άνθρωπο εν Χριστώ, προετών 14, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται στον εαυτό του. Είτε εν σώματι ούκ είδα, δηλαδή δεν γνωρίζω αν είμαι στο σώμα μέσα, είτε εκτός του σώματος. Ο Θεός είδεν, μόνο ο Κύριος γνωρίζει. Αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος υπάγει υπό του πνεύματος έως τρίτου ουρανού. Μπορεί με το σώμα του, μπορεί και χωρίς το σώμα του. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν μας το διευκρινίζει, μόνο ο Κύριος γνωρίζει. Και είδε πράγματα τα οποία δεν δύναται να περιγράψει ο ανθρώπινος νους. Φανταστείτε, αγαπητοί Χριστού αδελφοί, τι θαυμάσια και τι θαυμαστή πολιτεία ετοίμασε ο Κύριος για τους αγαπώντες αυτών. Ο φθαλμός λέει ουκ είδε. Και γλώσσα, και γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει. Και ότι ουκ ήκουσε. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Θεού. Τα οποία ετοίμασε ο Κύριος για τους πιστούς. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η ουράνιος Ιερουσαλήμ, την οποία θα κληρονομήσει πάσου πιστός πιστεύων εις τον Κύριον. Και φυσικά υπακούν εις εντολάς αυτού. Βέβαια, όπως είπατε πριν, κυρία Τζακλή, είναι πολύ κάποια αίρεσης, κάποιες φωτισμένες που λέμε. Έχουμε πρόσφατα και κάποια τέτοιου είδους παραδείγματα. Κάποιες φωτισμένες οι οποίες λέγουν η Παναγία έγραψε πάνω στο σώμα μου κάποια γράμματα, μου έδωσε κάποια μηνύματα. Κάποιοι άλλοι ήταν τον Άγιο Γεώργιο, κάποιοι άλλοι ήταν τον Άγιο Δημήτριο, κάποιοι ήταν η Παναγία. Πολλά από αυτά, κύριε Τζακλή, είναι πλάνη του Σατανά. Διότι ο Σατανάς, ως γνωστόν, μετασχηματίζεται και εις άγγελον φωτός. Εάν κάποιος, αδελφοί, Χριστό αδελφοί, παρουσιαστεί και σας πει αυτά τα πράγματα, να του πείτε να πάει αμέσως σε ορθόδοξο πνευματικό. Αλλά συνήθως όταν είναι εκ του πονηρού, αυτά του είδες τα οράματα, συμβουλεύει ο πονηρός, μην πας να τα πεις πουθενά, ούτε καν στο πνευματικό. Διότι εάν πάει κάποιος στο πνευματικό και πάει στο πνευματικό, θα αποκαλυφθούν και θα εξετοιμιστούν ως αν υδραπνοί. Αυτές οι πλάνες, δυστυχώς. Να συνεχίσουμε, κύριε Τζακλή, στην Αποκάλυψη. Αποκάλυψη Α10. Συνταρακτικών. Θα περιγράψουμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το όραμα, αυτό που είδε δηλαδή ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην, ως σάλπιγκος λεγούσης. Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες, εις Έφεσον, εις Μύρνης, εις Πέργαμον, εις Θυάτυρα, εις Σάρδης, εις Φιλαδέλφια και εις Λαοδικίαν. Λαοδικίαν. Βλέπουμε εδώ καθαρά τον
Ιωάννη να βλέπει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστό. Με την θαυμαστή αυτή μεγαλοπρέπεια, όπως θα δούμε και παρακάτω. Και ήταν η φωνή αυτού, λέγει, ως φωνή σάλπιγκος, φωνή ηχηρή, φωνή δυνατή. Αυτό που γράφεις, λέει, γράψε σε βιβλίο και στείλε αυτό εις τις 7 εκκλησίες. Όλα αυτά τα οποία βλέπεις, γράψτα, για να μείνουν. Παρόλο που ήταν δυνατή η φωνή σαν τη σάλπιγκα, από ό,τι βλέπουμε όμως μίλησε έναρθρα σαν ανθρώπινη φωνή, έτσι. Ακριβώς. Δυνατή μεν, αλλά έναρθρη. Φυσικά. Γιατί η σάλπιγκα δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν μιλάει ή δεν μιλάει. Θέλει να περιγράψει το δυνατόν της φωνής. Ακριβώς. Το συγκλονιστικό δηλαδή. Και λέει γράψε. Δηλαδή αυτό που βλέπεις τώρα είναι η αποκάλυψη των μελών να συμβούν, να το γράψει σε βιβλίο. Γιατί να το γράψει σε βιβλίο ο Ιωάννης? Για να μπορέσει να έρθει και στα χέρια μας έως σήμερα και να διαβάζουμε αυτά τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία έλεγα ακόμα τότε. Ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε εκείνη τη στιγμή φυσικά. Διότι λέγει γράψον. Αυτό που βλέπεις γράψον. Δηλαδή ζωντανά. Δεν ήταν κάποια οπτασία, κάποια φαντασίωση θα λέγαμε. Ή κάποια ψευδέστηση του Ιωάννου. Γιατί πολύ αρρωστημένοι κύριε Ζέγκλη λέγουν πως ο Ιωάννης ή το κατά κάποιο τρόπο τα είδε στον στη φαντασία του όλα αυτά. Ή τα είδε σαν όνειρο, ή τα είδε στον ύπνο του. Νόμιζε ότι ήταν ο Κύριος. Άκουσε. Ακριβώς. Και είδε και άκουσε. Και έγραψε κιόλας. Λοιπόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η φωνή είναι τόσο δυνατή, ώστε να μην κάνει λάθος τι του είπε, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν ήταν μια ψιθυριστή φωνή που δεν την άκουγε. Ήταν φωνή που τον κούφαινε, που λέω. Άλλωστε, κύριε Ζακλή, στο όρο Σινά, όπου φανερώθηκε ο Κύριος μας, δεν εμφανίστηκε εν μέσω αστραπών και βροντών και φωνή σάλπικους ηχούς εις μέγα. Για να δείξει δηλαδή το ζωντανό της παρουσίας και το υπαρκτόν της παρουσίας. Τι άλλο θέλουν οι κακόπιστοι άθεοι γερετικοί για να πιστούν? Άλλο τον αγαπητέ κύριε Ζακλή, ο άνθρωπος που ορωθεί από νεκροθεί συνείδησης αυτού δεν είναι πλέον επιδεκτός στα θεία ρήματα και τα προείπει ελαφρά τη συνείδηση. Λοιπόν, παρακάτω βλέπουμε κύριε Βασίλη πως ο Κύριος λέγει γράψουν εις τις 7 εκκλησίες. 7 εκκλησίες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το 7 είναι ο αριθμός της πληρότητος. Και όταν ο Κύριος μας λέγει στον Ιωάννη να γράψει εις τις 7 εκκλησίες, το απευθύνει αυτήν την εντολή, παρένεση. Την παρένεση εις το καθόλου πλήρωμα της Εκκλησίας, εις την όλη Εκκλησία του Χριστού. Διότι αυτές οι 7 εκκλησίες αντιπροσωπεύουν την Εκκλησία του Χριστού, όπως είπαμε, ο αριθμός της πληρότητος. Συγκεκριμένα είναι οι 7 εκκλησίες εις τη Μικρά Ασία. Θα λέγαμε 7 ενορίες, ας πούμε. 7 ενορίες θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αλλά όμως το χαρακτηριστικό των 7 αυτών ενοριών είναι η ενότητα. Η ενότητα της πίστεως. Δεν είναι οι εκκλησίες αυτές διαφορετικών πνευμάτων και διαφορετικών πεπιθήσεων όπως ορισμένες εκκλησίες των αιρετικών. Διότι κύριε Τζακλή, ως γνωστόν, οι Προτεστάντες είναι περί των 500 υποδιαιρέσεων. Δεν μπορούν άρα να ισχυριστούν οι Προτεστάντες πως αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό γιατί? Διότι κάθε μία από αυτές τις υποδιαιρέσεις έχει κάποια διαφορετικά δόγματα από τις άλλες. Δηλαδή δεν έχουν ομόνια και συμφωνία στην πίστη. Δεν υπάρχει εν ολίγης η ενότητα της πίστεως η οποία υπάρχει στην Ορθοδοξία. Βέβαια. Όπου υπάρχει Άγιο Πνεύμα πρέπει να υπάρχει ενότητα της πίστεως. Δηλαδή, εφόσον ισχυρίζεται ότι έχουν το Άγιο Πνεύμα, πώς είναι το να είναι χωρισμένοι? Άλλα λέει το ένα Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, άλλα λέει το Άγιο Πνεύμα στη μία Εκκλησία και άλλα λέει στην άλλη Εκκλησία. Μόνο. Πλανούνται λοιπόν οι εκκυλώνιμοι ερετικοί οι οποίοι επικαλούνται πως είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, ο Ιωάννης, αγαπητοί ακροατέ, βλέπει φοβερά πράγματα και εντυπωσιακά. Αποκαλύψεις Θεού. Και όπως θα δούμε παρακάτω, πολλές από τις προφητείες αυτές εκπληρώθησαν. Να σημειώσουμε, κύριε Τζακλή, πως τις εκκλησίες εις τις οποίες αποστέλει ο Κύριος μας τις επιστολές αυτές, καμία από αυτές τις εκκλησίες δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Εκκινήθησαν οι λιχνίες του τόπου. Εκκινήθησαν όπως είχε προφητέψει ο Κύριος μας. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε να δούμε το όραμα.
το όραμα, δηλαδή αυτό το οποίο είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μετά την ισχυρή φωνή έστρεψε πίσω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκεί στο σημείο που άκουσε, από την κατεύθυνση που άκουσε δηλαδή τη φωνή, και βλέπει μερικά φοβερά πράγματα και συμβολικά ταυτόχρονα. Βλέπει 7 λιχνίες και στις 7 αυτές λιχνίες τη μορφή του Κυρίου μας, όπως περιγράφει παρακάτω. Αποκάλυψης πρώτων κεφάλαιων 12. Αποτρέψτε να διαβάσω λίγο τους στίχους. Θα ήθελα να διαβάσετε τους στίχους για να... Και εκεί επέστρεψα, λέει ο 12ος στίχος, βλέπει την φωνήν ή της ελάλη μετεμού, και επιστρέψας είδον 7 λιχνίας χρυσάς, και εν το μέσο των 7 λιχνιών όμοιον ιό ανθρώπου, ενδεδειμένον οδύρι και περιεζωσμένον προς της μαστής ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως αίριον λευκών, ως χιών, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Ας μείνουμε μέχρι τον 16 στίχο, αν συμφωνείτε. Ναι. Να δούμε τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ, τι έχει δει ο Άγιος Ιωάννης μες στη σπηλιά. Ακριβώς. Είδε πρώτης 7 λιχνίες χρυσές. Οι 7 λιχνίες χρυσές είναι οι 7 εκκλησίες. Και εν μέσω αυτών τον Κύριόν μας. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ο δημιουργός της Εκκλησίας, ο ιδρυτής της Εκκλησίας. Είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας μας. Πριν κάτω βλέπουμε την καταπληκτική αυτή περιγραφή του Κυρίου μας. Το ένδυμά του, λέγει, έφτανε ως τα πόδια, ήταν κατάλευκο. Η δε ζώνη του χρυσή. Τα μάτια του έλαμπαν σαν αστραπή. Και τα πόδια του ήταν σταθερά και ομοιάζαν με χαλκολίβανο. Η φωνή του αντιχούσε βροντερή, σαν τη φωνή πολλών καταρακτών. Και το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και αστραφτερό. Και από το στόμα του έβγαινε σπαθί δίκοπο και κοφτερό. Και στο χέρι αυτού εκρατούσε 7 αστέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μας θυμίζει αυτή η εικόνα, έτσι να το κάνουμε λίγο πιο... Αυτή η εικόνα, να διευκρινίσουμε με και κάτι άλλο, είναι ακριβώς η ίδια εικόνα την οποία είδε και ο προφήτης Δανιήλ εις το όραμά του. Ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει πως είδε, περιγράφει τον παλαιό των ημερών. Ναι. Ο παλαιός των ημερών ζωστών είναι ο Θεός Πατέρας. Ναι. Άρα, εφόσον βλέπει και ο Ιωάννης το ίδιο ακριβώς, ταυτότητα είναι ίδια, σημαίνει πως παλαιός των ημερών ο πατήρ, παλαιός των ημερών και ο Υιός. Οπότε... Δεν θυμίζει και λίγο την μεταμόρφωση του όρος Σταβόρ. Ακριβώς. Και αυτό. Εκεί που λέει ότι το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον ήλιο. Και, ναι, και... Και τα ενδύματά του ήταν λευκά. Χιών, λευκά ως χιών. Το λευκό είναι αραβική ακουρά. Λοιπόν. Ναι. Θέλει να δείξει ότι την παλαιότητα δηλαδή, ότι είναι άναρχος και συνάναρχος με τον πατέρα. Αλλά και το δυνατό φως, αυτό το μεγαλοπρεπές δυνατό κατάλευκο φως, το οποίο μεν κάνει να φαίνεται απαστράπτουσα η ζώνη η χρυσή, λευκαίνει τα μαλλιά, αλλά όπως είπες είναι και ζήτημα το να δείξει ότι είναι άχρονος ο Κύριος. Και ίσως με τον πατέρα. Και ίσως με τον πατέρα. Και η φωνή του αντίχησε βροντερή σαν φωνή πολλών καταρακτών. Φωνή υδάτων πολλών. Λοιπόν, και... Παρακάτω λέγει ποδήρης χιτών. Ο ποδήρης χιτών είναι σύμβολο της μεγαλειότητας του Κυρίου. Δηλαδή ένας βασιλικός χιτώνας που φτάνει μέχρι τα πόδια. Ακριβώς. Και πάζει ολόσωμος χιτώνας. Είναι σύμβολο μεγαλειότητας, σεμνότητας, καθαρότητας και αγιότητας. Ακριβώς όπως και εμείς οι οπαδοί του Χριστού, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν βαπτιζόμεθα, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστετε, διαβάζουμε στην προσγαλάτα στην επιστολή, Χριστόν ενεδίσαστε. Άρα, εφόσον ενδυόμεθα τον Χριστό, θα πρέπει και εμείς να ομοιάσουμε στον Χριστό, το καταδύναμο βέβαια και κατά το ανθρώπινο, εις την αγιότητα και στην καθαρότητα. Γι' αυτό άλλωστε, κύριε Τζακλή, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, είτε νύπιο είτε ενήλικος, μετά συμβολικά φοράει μια λευκή στολή. Βέβαια. Την οποία αυτή η λευκή στολή, αγαπητοί ακροατές, οφείλει ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός να διατηρεί λευκή. Όπως όταν φοράμε ένα ένδυμα για τις μετανοίες και εξομολογήσεις, λερώνεται και πρέπει
τακτικά διαστήματα να το πλένουμε και ούτω τρόπος και την στολή της ψυχής μας θα πρέπει να την καθαρίζουμε δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, δια της θείας κοινωνίας. Διότι... Γιατί, ναι, να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις τώρα που θα πω έτσι το πνεύμα των αγαπητών μας τηλεθεατών. Πρώτα, γιατί φοράει βασιλική στολή? Για να δείξει την μεγαλοπρέπεια. Γιατί ο Κύριος μας είναι βασιλιάς βασιλέων και Κύριος κυρίων. Να θυμηθούμε και ότι το δεύτερο δώρο των μάγων ήταν χρυσός. Ο οποίος είναι δώρο προς τους βασιλείς, προς τα μεγάλα πρόσωπα. Έχει βασιλική ιδιότητα ο Κύριος. Ο Κύριος μας έχει βασιλική ιδιότητα, διδασκαλική ιδιότητα, προφητική, σωτηριακή. Μάλιστα. Ναι. Και στο δεξί του χέρι κρατάει αστέρες 7 και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευωμένη και η όψης αυτού ως ήλιος φαίνει τη δυνάμη αυτού. Τώρα προστίθεται και άλλα στοιχεία στη μορφή του Κυρίου εδώ. Λέει ότι στο δεξί του χέρι κρατάει 7 αστέρες. 7 αστέρες, ναι. Είναι 7 επίσκοποι των εκκλησιών. Το εξηγεί, είναι 7 επίσκοποι λοιπόν αυτοί, έτσι. Κρατεί δηλαδή ο Κύριος μας στα χέρια του τους 7 επισκόπους. Και τους ονομάζει και αγγέλους. Επίσης λέει ότι βγαίνει από το στόμα του κοξία ένα μαχαίρι, ρομφαία θα πει μαχαίρι. Έτσι. Το μαχαίρι, ναι. Ρομφαία είναι. Δίκοπος, είναι σύμβολο δυνάμεως, είναι ο λόγος του Κυρίου. Μια και... συμφολόχη η ρομφαία, κάπως έτσι. Η ρομφαία είναι σπαθή, θα έλεγα. Ένα σπαθή δίστομο. Δίκοπο. Η οποία λέει είναι οξία, δηλαδή. Είναι οξία. Είναι ο λόγος του Θεού, γι' αυτό άλλωστε λέει βγαίνει από το στόμα του Κυρίου μας. Γιατί από το στόμα του Κυρίου μας βγαίνει ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος κάπου, πως ο λόγος του Θεού είναι οξύς, ως, ναι, ως σαν ρωφαία δίστομος. Κόβει δηλαδή ο λόγος του Θεού. Είναι ειλικρινής, είναι απόλυτος, ακριβώς. Και τσακίζει την αίρεση και την κακοδοξία. Μάλιστα. Είναι τρομερό, τομότερος, λέει χαρακτηριστικά. Υπέρ πάσαν μάχαιρα δίσπονο. Mm. Και δεικνύει και διέρχεται και διαμοιράζει ψυχή και πνεύμα, αρμών και μυελών. Να είναι φοβερός ο λόγος του Κυρίου. Τώρα να πούμε και δύο λόγια πάνω σε αυτό. Ναι. Πολλοί λένε την Αποκάλυψη την έγραψε ο Άγιος Ιωάννης. Έτσι λέμε, ο Άγιος Ιωάννης Αποκαλύψεως. Όμως εδώ, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο αγαπητός αδερφός εν Χριστώ, δεν μιλάει ο Ιωάννης εδώ στην Αποκάλυψη, αλλά ο Ιωάννης μεταφέρει αυτά που ακούει από τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό η Αποκάλυψη είναι καλύτερα να λέγεται Αποκάλυψη Ιησού Χριστού και όχι Ιωάννου. Ο Ιωάννης είναι εκείνος ο οποίος μεταφέρει αυτά που άκουσε από τον ίδιο τον Κύριο μέσα στη σπηλιά της Αποκαλύψεως. Αυτό το λέμε για να λείψουν οι παρεξηγήσεις, γιατί μερικοί λένε ότι. Μάλιστα, η Αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Το άκουσα και σε ένα εκκλησιαστικό σταθμό αυτό να λέει ότι ο Θεός δεν είναι εκείνος που γράφει λέει, για τον προφητών. Σαν να, λίγο να διαψεύδουν δηλαδή, να αφήνουν έναν υπενιγμό ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που γράφει. Βέβαια, δεν λέει καθαρά ο Κύριος μας γράψον. Αυτά που θα δεις και αυτά που θα ακούσεις, γράψον. Γράψε αυτά. Ο Ιωάννης δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όργανο, όπως και οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές και οι Προφήτες. Είναι όργανα του Θεού, τα οποία γράφουν αυτά τα οποία τους υποδεικνύει το Άγιο Πνεύμα. Τίποτα θε αυτό. Βλέπουμε επίσης, κύριε Ζαγκλή, η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Γιατί λέγει ως φλόξ πυρός? Διότι βλέπει τα πάντα. Έχει διαπεραστικό βλέμμα ο Κύριος μας. Είναι ο παντεπόπτης. Είναι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας. Το ακατέργαστό μου είδαν οι οφθαλμείς μου. Δηλαδή, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εκεί που εμείς νομίζουμε πως δεν μας βλέπει, εκεί μας βλέπει. Είναι ο πανόπτης οφθαλμός ως τα παν ωρά. Μάλιστα. Και ουδείς δύναται να ξεφύγει από το άγριο πνεύμα του Κυρίου. Διότι κάποιοι αμαρτάνουν και νομίζουν πως δεν τους βλέπει κανείς, τους βλέπει όμως ο Θεός. Δυστυχώς. Σε λίγο θα μας πει ότι πέφτει και στα πόδια του σαν νεκρός από το φόβο του. Ακριβώς. Από τον φόβο, από την, δηλαδή δεν δύναται άνθρωπος, δεν είχε πει, δεν λέει, δεν είπε και στο Μωυσή, ο Κύριος, ο Θεός, ο παλαιός των ημερών, πως δεν δύναται τις να δει το πρόσωπό μου και να ουδείς δύναται όψη το πρόσωπό μου και ζήσετε. Δηλαδή πως, με τη μεγαλοπρέπεια αυτή, και ο Κύριος μας θα σημειώσουμε εδώ, δεν θα εμφανίσει μόλι τη μεγαλοπρέπειά του στον Ιωάννη, διότι αλλιώς θα είχε αποθάνει εντελώς. Ήταν ένα μέρος, ένα δείγμα θα έλεγα της δόξης και της μεγαλοπρέπειας του Κυρίου μας. Διότι φανταστείτε κύριε Τζακλή να εμφανιστεί σαν έναν άνθρωπο ο Κύριος μας με το ένδοξον αυτό, με το απόλυτο της μεγαλοπρέπειας. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να το αντέξει
ανθρώπινη οφθαλμή. Καθώς. Να αντέξουν αυτό. Η δύναντο να το. Εν μέτρο. Κατά δύναντο καθίες, ναι. Και τότε είδον αυτόν, και ότε, συγγνώμη, είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και έθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον, μη φοβού. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Ο ζών. Ο ζών, ναι, και έγινε νεκρός. Και γενόμην νεκρός, λέει ο Κύριος τώρα. Λεγός. Και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Μεγαλοπρέπεια υπάρχει εδώ. Γράψον ουν αίδες, αισί και αμέλη γίνεστε μετά τα αυτά. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ, αγαπητοί τηλεθεατέ, πως όταν ο Ιωάννης είδε αυτά τα καταπληκτικά, αυτά τα φοβερά οράματα, έπεσε, λέει, στα πόδια του σαν νεκρός. Σοριάστηκε. Χλώμιασε και έπεσε σαν νεκρός μπροστά στην ένδοξη μεγαλειότητα του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Και μερικοί λένε στα καφενεία, ένα εδώ λέει το Θεό να τον επιστέψω. Θέλω να τον δουν. Εδώ Ιωάννης, ο ίδιος ο αγαπημένος μαθητής. Αφροσύνη, κύριε Ζακλή. Πέφτει σαν νεκρός. Έτσι. Εμείς, λιποθυμάει δηλαδή με λίγο λόγια. Εμείς βλέπουμε τον Θεό μέσα των δημιουργημάτων αυτού. Δηλαδή η αίδιος αυτού δίνει εμείς δια των ποιημάτων νοουμένη καθοράται. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι άνθρωποι να δούμε τον Κύριό μας καθαρά. Γι' αυτό άλλωστε έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο εώρακας εμέ, τον πατέρα εώρακε. Γι' αυτό είχε πει και ο Φίλιππος στον Κύριό μας, τον είχε ρωτήσει. Δείξον εις εμάς τον πατέρα, λέει, και μας αργεί. Και τη λέγει ο Κύριος μας, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και ακόμα δεν καταλάβατε ποιος είμαι. Όποιος είδε εμένα είδε τον πατέρα. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το Θείο. Σωστά. Διότι η φύση του Θεού είναι παντελώς ξένη προς τη φύση του ανθρώπου. Εμείς οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να γίνουμε ένα να γίνουμε μέτοχοι της ουσίας του Θεού, αλλά γινόμεθα μέτοχοι των θείων ενεργειών. Ναι. Μετά θάνατον, εκείνοι που θα περάσουν στη Βασιλεία του Θεού θα γίνουν συμμέτοχοι κατ' υιοθεσία. Μάλιστα. Και έθηκε την δεξιά αυτό χείρα. Γιατί τη δεξιά χείρα και όχι την αριστερή χείρα? Είναι ένα σημείο κι αυτό. Έβαλε το χέρι του, λέγει, στουργικά, πατρικά και με αγάπη. Διότι... Να τον καθησυχάσει κατά κάποιο τρόπο και να τον παρηγορήσει. Δεξιά, διότι και ο Ιωάννης θα ήταν στα δεξιά του Κυρίου, έτσι. Συνήθως, κύριε Ατζακλή, με τη δεξιά χείρα είναι αυτή η οποία λειτουργούμε περισσότερο. Λειτουργούμε. Ναι, αλλά είπε και ο Κύριος, εξαριστερό και εξεδεξιό, ναι, ακριβώς. Όλα έχουν τη σημασία τους, αγαπητοί τηλεθεατές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πίστη του Χριστού. Η κάθε λέξη του Ευαγγελίου έχει σημασία μεγάλη, την οποία δεν δυνάμεθα να κατανοήσουμε. Τίποτα δεν είναι άνευ σημασίας, εννοείς, και τίποτα δεν είναι περιττό. Παρακάτω λέγει ο Κύριος μας στον Ιωάννη, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος. Ο πρώτος και ο έσχατος. Τι σημαίνει πρώτος? Αυτός που προϋπήρχε. Οι ψευδομάρτυρες στη Ιεχωβά λένε πως ο Κύριος είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή. Πρώτο κτίσμα. Και να μας πούνε, ναι, μα λέγει ο καθαρά, εγώ είμαι ο πρώτος. Ας μας πούνε οι ψευδομάρτυρες στη Ιεχωβά, εφόσον ο Χριστός είναι κτίσμα, εν ολίγης αν ο Χριστός είναι κτίσμα, δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Αδάμ. Ναι. Τι ανώτερο έχει ο Χριστός από τον Αδάμ, εάν κτίσμα ένας, κτίσμα ο άλλος? Επειδή τον έφτιαξε από χώμα. Δηλαδή τον Χριστό πώς τον έφτιαξε κατά αυτούς ο Θεός, ο Πατέρας? Πλανώνται. Πλανώνται, πλάνει νυχτρά. Και ας μας πούνε, ποιος ποτέ των μεγάλων ανδρών και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είπε τη λέξη «εγώ είμαι ο πρώτος»? Ουδής. Ουδής, και δεν δυνατόν να το είπε. Διότι άπαντε και συνάδελφε. Ο έσχατος. Και ο έσχατος. Δηλαδή το Α και το Ω. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Ακριβώς. Δηλαδή μέσα στο Α και στο Ω περιλαμβάνεται το πάνω. Λοιπόν, είναι ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος με την έννοια ότι είναι άχρονος και άναχος. Είναι η αυτοζωή. Είναι ο πρώτος με την απόλυτη έννοια και όχι με τη σχετική έννοια, όπως κάποιοι ερωτικοί διαδίνονται. Και είμαι και ο ζών, λέγει. Ποιος, τι εννοεί είμαι ο ζών και με κεφαλαίο γράμμα και με την απόλυτη έννοια? Πάντοτε. Αυτό που προϋπήρχε, η αυτοζωή. Από μένα πηγάζει δηλαδή πάντι το ότι ζει. Γι' αυτό λέγει ο ίδιος Ιωάννης πάλι στο Ευαγγέλιο του, δι' αυτού τα πάντα έγιναν. Τα πάντα.
Άρα, στο πάντα μέσα συμπεριλαμβάνονται όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Πρέπει να καταλάβουν οι ψευδομάρτυρες στην Ιεχωβά πως άλλο το κτίζω, το δημιουργώ και άλλο το γεννώ. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Διότι ο πατήρ γεννά τον Υιόν αχρόνος. Εγεννούσε, εγεννά και θα γεννά. Και εφόσον όταν κάποιος γεννάει κάτι, το γέννημα πάντα είναι της ιδίας φύσεως με το γεννήτωρα. Δηλαδή ο άνθρωπος, παράδειγμα, δεν μπορεί να γεννήσει τίποτα διαφορετικό από άνθρωπο. Ασφαλώς. Μπορεί όμως να δημιουργήσει, να χτίσει κάτι έτερον της φύσης αυτού. Παράδειγμα, ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει ένα αυτοκίνητο, μπορεί να φτιάξει μια καρέκλα, μπορεί να φτιάξει ένα τραπέζι. Μπορεί να φτιάξει ένα σωρό πράγματα, ας πούμε. Όμως δεν δύναται να γεννήσει τι έτερον της φύσης του ανθρώπου. Οπότε εφόσον και κάτι άλλο, το γέννημα έχει και τις ίδιες ιδιότητες με το γεννήτωρα. Παράδειγμα, άχρονος ο πατέρας, άχρονος και ο γιος. Προαιώνιος ο πατέρας, προαιώνιος και ο γιος. Παντοδύναμος ο πατέρας, παντοδύναμος και ο γιος. Πάνσοφος ο πατέρας, πάνσοφος και ο γιος. Όπως ο άνθρωπος είναι φθαρτός και αυτό που γεννά είναι φθαρτό, αντιθέτως, εφόσον ο Θεός είναι αθάνατος και άφθαρτος, και αυτό και ο γιος είναι άφθαρτος. Είναι αυτό και αθάνατο, ας πούμε. Επειδή δεν τα καταλαβαίνουν αυτά οι ψευδομάρτυρες στην Ιεχωβά, και τους βάζει στο θάνατο βέβαια, ας πούμε, και σου λέει και έχουν ανεπτύξει αυτή τη θεωρία ότι ο Υιός είναι κτής. Μας δείξουν ένα σημείο της Αγίας Γραφής, δεν υπάρχει πουθενά. Μια άλλη μέθοδος τους είναι η εξής. Λένε πώς είναι δυνατόν ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα να είναι ένας Θεός. Είναι δυνατόν τρία πρόσωπα να είναι ένας Θεός. Δηλαδή προσπαθούν το μυστήριο της Θεότητας να το εκλογικεύσουν. Αλλά σε άλλα δόγματα όμως δεν εκλογικεύουν. Δηλαδή όπως το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου, όταν τους ρωτάς και πώς δίχως σπέρμα γέννησε η Παρθένος, εκεί σου λένε είναι το μυστήριο του Θεού. Μα και εδώ είναι μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή όπου θέλουν εκλογικεύουν και όπου θέλουν δεν δεχόν την εκλογήκευση. Επιλεκτικά εκλογικεύουν. Επιλεκτικά. Η Ιδιωτική Ρατζακλή, έτσι, αν το πάμε έτσι, είναι πολλά τα γιατί. Πώς έφτιαξε ο άνθρωπος τον άνθρωπο, πώς έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Και γιατί έφτιαξε τον άνθρωπο. Γιατί έφτιαξε τους αγγέλους. Γιατί επέτρεψε την πτώση. Δηλαδή είναι πολλά τα γιατί, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι μερικά πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Σωστά. Δίνουμε απάντηση μόνο σε αυτά τα οποία μας επιτρέπει ο περιορισμένος μας νους. Μάλιστα. Και εδώ φαίνεται για να πιστοποιήσει ακόμα περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, την ταυτότητά του ο Κύριος, δεν φτάνει που του λέει είμαι πρώτος και ο έσχατος του Ιωάννη. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι, δηλαδή για να καταλάβει ότι είναι εκείνος ο Κύριος ο αναστημένος. Αλλά του λέει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος έγινε νεκρός, για να του θυμίσει βέβαια τη σταύρωσή του και την Ανάστασή του, διότι ο Ιωάννης είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια βέβαια, γέρον πλέον, έτσι. Περίπου 90 ετών ήταν. Ήτανε περίπου 90 ετών, αγαπητοί φίλοι, και για να φρεσκάρει την μνήμη του, που δεν ήταν δυνατόν βέβαια να το ξεχάσει αυτό το γεγονός, γιατί αυτό το γεγονός ήταν το κεντρικό γεγονός της ζωής των Αποστόλων και της ζωής των Χριστιανών, η Ανάσταση και η Σταύρωση του Κυρίου. Αλλά του λέει, ακόμα για να του δώσει περισσότερα στοιχεία της ταυτότητός του, θα λέγαμε, ότι εγώ ήμουν εκείνος που έγινα νεκρός, που πέθανα και τώρα να με βλέπεις πάλι που ζω και θα είμαι ζωντανός τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή πάντοτε, για πάντα θα βρίσκομαι στη ζωή, αφού είμαι, όπως είπες αγαπητέ Αλέξανδρε, η ίδια η αυτοζωή. Η αυτοζωή, η πηγή της ζωής. Εγώ είμαι το φως, ακριβώς. Εγώ είμαι το φως της ζωής. Γι' αυτό λέει, για άλλο, ούστην ας θέλει όποιος θέλει ο Υιός, ούτου ζωοποιεί. Δηλαδή έχει πύρη εξουσία. Γι' αυτό άλλωστε παρακάτω, κύριε Ζακλή, έχει μεγάλη σημασία. Αυτό λέει: στα χέρια μου έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι φοβερό αυτό, αγαπητοί ακροατέ. Είναι δυνατόν ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Θεός Πατέρας να επιτρέψει σε κάποιο κτίσμα να έχει τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Δηλαδή είναι φοβερή η πλάνη τους. Δηλαδή κανείς δεν θα πεθάνει, εν ηλιολογής, κανείς δεν πεθαίνει. Και κανείς δεν ζωοποιείται εάν δεν το θέλει ο Χριστός. Λέει ξεκάθαρα εδώ, ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου. Άλλωστε αλλούχου πάλι λέει στο Ευαγγέλιο, θρίξε της κεφαλής ημών ου μη απόλυτε. Να γίνει μια τρίχα από τη κεφαλή σας, από τα κεφάλια σας, μια τρίχα αν δεν θέλω, δεν πρόκειται να χαθεί. Είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής. Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο δηλαδή πως ο Κύριος μας έχει αφεαυτού τις ίδιες ιδιότητες, θα έλεγα,
και την ίδια εξουσία που είχε ο πατέρας. Γιατί άραστα τον εστάβωσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι? Γιατί, λέει στο Ευαγγέλιο, έκαμε αυτόν Θεόν. Δεν τα βλέπουν αυτά ψευδεμένα του Ιεχωβά? Δηλαδή, θα τολμούσε ποτέ άνθρωπος να εξισώσει τον εαυτό του με Θεό? Οποιοδήποτε και να ήταν αυτός. Οποιοδήποτε και να ήταν αυτός. Μόνο σε τρελοκομείο μπορεί να γίνει αυτό. Ακριβώς. Και κανένας από τους σοβαρούς σοφούς της αρχαιότητας δεν είπε ότι εγώ όταν πεθάνετε θα σας πάρω κοντά μου ή θα σας κρίνω ή να πεθάνετε για το όνομά μου ή να βαφτιστείτε στο όνομά μου. Είπε ο Σωκράτης να βαφτιστούμε στο όνομά του. Είπε ο Μωυσής να βαφτιστούμε στο όνομά του. Είπε ο Πλάτων, είπε κανένας από αυτούς να βαφτιστούμε. Είπαν ότι όσοι πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει ζήσετε. Ουδής. Είπε κανένας ότι θα αναστηθώ σε τρεις μέρες. Δεν τόλμησε να πει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ουδής, αγαπητοί φίλοι, εκτός του Ιησού Χριστού, δεν τόλμησε να πει πράγματα τέτοια. Και κάτι άλλο που έλεγε και ο κύριος Σωτηρόπουλος σε ένα κήρυγμά του πρόπερση, θυμάμαι. Ουδέποτε ο κύριος, λέει, είπε νομίζω, περίπου, ναι, ίσως, μάλλον, τέτοια πράγματα τα οποία είναι μόρια ερωτηματικά. Γιατί άραγε να συνέβη αυτό? Ουδέποτε μίλησε έτσι ο Χριστός. Ο Χριστός μίλησε κυριαρχικά, αυθεντικά. Γι' αυτό είπαν και οι Ιουδαίοι και εκείνοι που πήγαν να τον συλλάβουν. Ουδής άνθρωπος μίλησε όπως αυτός ο άνθρωπος, διότι λέει μιλούσε με τέτοια αυθεντική δύναμη στα λόγια του, που δεν είχε τα μασημένα λόγια των Φαρισαίων ή μόνο των ανθρώπων. Οι οποίοι μασάμε τα μισά μας λόγια, έτσι δεν είναι? Και στην επιστολή που έστειλε, νομίζω, ο Πομπίος τον Τιβέριο, ή ο Λέντουλος. Ο Λέντουλος τον Τιβέριο αυτοκράτορα, αναφέρει μεταξύ άλλων μέσα στην επιστολή αυτή, πως παρόλο που δεν έχει πάει ποτέ σε σχολείο, είναι κάτοχος όλων των επιστημών. Όλων των επιστημών. Λοιπόν, πολύ καλά. Αυτά πως απάντηση ορισμένων. Ο Κύριος μας δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι χθες, ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνας. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος ενσαρκώθη λαβών δούλου μορφή, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Φιλιππισίους επιστολή, και αναφέρει επίσης εκεί πως ουκ υγίσα το αρπαγμόν το να είναι ίσα με τον Θεό. Δηλαδή δεν θεώρησε ο Χριστός αρπαγή το να είναι μέσα το Θεό. Και γιατί δεν το θεώρησε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό? Απλούστατα γιατί ήταν ίσα με τον Θεό. Κοινή λογική, κυρία Ζακλή. Σωστά. Λοιπόν, να διαβάσουμε παρακάτω στο 20 στίχο. Είμαι η ζωή και η αυτοζωή, δηλαδή, σαν να είπε. Είμαι η ζωή και η αυτοζωή. Και παρόλο που με σταύρωσαν και πέθανα, εσύ είσαι μάρτυρας αυτών που είδες, ότι παρόλο που με είδες νεκρό, δεν παραδόθηκα στον Άδη και στη φθορά, αλλά ξανάζησα και έγινα για πάντα ζωντανός και αλίμονος εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτά τα πράγματα που λέμε, διότι θα τιμωρηθούν με αιώνια δεσμά και θα διωχθούν από την ημέρα του Κυρίου. Ακριβώς. Κάτι και να πείτε. Ναι, επειδή αναφερθήκατε στην Ανάσταση του Χριστού, όταν πριν ο Κύριος μας αναστηθεί, κατά τη διάρκεια της τριμέρου αυτής, τα φύση κατέβηκε και κήρυξε στα πνεύματα τα εντυφυλακή. Ναι, λοιπόν, εάν οι ψυχές περιέχονται στην ανυπαρξία για τις ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, σε ποιους κήρυξε ο Χριστός? Στους ανύπαρκτους. Στους ανύπαρκτους. Δηλαδή, ό,τι παραφροσύνης των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Ναι, είναι σαφές ότι κήρυξε στα. Του λέει καθαρά στην επιστολή του Πέτρου. Στα εμφυλακή πνεύματα. Τα φυλακή πνεύματα. Ποιος κήρυξε? Τα φυλακή πνεύματα. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι όταν τους ρωτήσεις ποια είναι τα πνεύματα εμφυλακή? Ποιος ξέρει τι λένε, οι δαίμονες λένε ότι είναι. Κάτι τέτοια λένε. Οι δαίμονες λένε. Έτσι λένε. Και κήρυξε τους δαίμονες. Κάτι τέτοια λένε. Όντως η παραφροσύνη σωστή έχει φτάσει. Καλά, πού λέει το Ευαγγέλιο αλλού ότι ο Κύριος κήρυξε στους δαίμονες? Που δεν είναι να κήρυξε στους δαίμονες. Οι δαίμονες είναι καταδικασμένοι αφ' αυτών. Λέγει, υπάγεται στο πύρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλιο του Κυρίου. Οι δαίμονες δεν είναι πνεύματα. Πνεύματα. Λοιπόν, δεν αντιλαμβάνονται το κήρυγμα του Χριστού. Δίχως να απευθυνθεί σε αυτούς προσωπικά. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους, δεν είναι τοπικά δηλαδή να πάνε να κηρύξει. Ακριβώς, δεν χρειάζεται. Στην περιοχή, στην άλλη περιοχή, στην άλλη περιοχή. Επομένως. Αν το θα είχαν μετανοήσει προπολού. Πώς κήρυξε τους δαίμονες? Και αυτό που λέτε, κύριε Ζακλή, βεβαίως. Πώς κήρυξε τους δαίμονες, όπως είναι οι δαίμονες ήξεραν περί του Χριστού. Και άκουγαν το κήρυγμα του όσο ο Κύριος μας ήταν ζωής αρχικός, κηρύττων, ναι. Και άλλωστε, κύριε Ζακλή, δεν αποδέχονται και το λόγο του Θεού οι δαίμονες. Δεν θα πήγαινε ποτέ ο Χριστός να κηρύξει τους δαίμονες. Εφόσον οι δαίμονες είναι ανεπίδεκτοι διορθώσεως. Είναι καταδικασμένοι δηλαδή, εν ολίγης.
είναι αυτό που λέει, είναι βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη ακούωση. Δηλαδή, διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά την ερμηνεύουν κατά το δοκούν και την διαστρέφουν κυριολεκτικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Μα δεν είναι αυτό. Καλύτερα να μην ασχολούνταν καθόλου με τη Γραφή. Και θα του πει, γιατί τι διαβάζετε από μετάφραση. Θα δεχόταν, κύριε Αλέξανδρε Παπαδόπουλε, ένα Εγγλέζο να διαβάσει το Σέξπιρ από τουρκική μετάφραση. Όχι, όχι, θα ήταν προσβολή. Προσβολή προ το Σέξπιρ. Αφού ο Σέξπιρ έγραψε στα τελειότερα αγγλικά, τα οποία λένε ότι είναι τη Οξφόρδη και λοιπά, και καυχόνται για αυτά τα αγγλικά, για αυτή τη γλώσσα, τη σεξπιρική γλώσσα. Όπω και οι Γερμανοί καυχόνται για του γκέτο την γλώσσα. Το ξέρετε αυτό, τη Hochdeutsch που λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Όπως έχουμε την αρχαία ελληνική, έχουν και αυτή τη δική τους εκλεπτισμένη και εξευγενισμένη γλώσσα, βεβαίως. Λοιπόν, πώς εμείς θα καταδεχτούμε να διαβάσουμε τη μετάφραση του νέου κόσμου που μας φέρουν αυτοί οι αιρετικοί, αφού τους λέμε ότι έχουμε ατόφιο το κείμενο. Αυτό που διαβάζουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, είναι στα ελληνικά γραμμένα από τον ίδιο τον Άγιο Ιωάννη. Πώς λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας ένα κείμενο της Αποκαλύψεως που είναι στα αγγλικά και να κάτσουμε να το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Τι λέγουν οι Ελλήνες. Δεν είναι παραφροσύνη. Λέγουν οι δυστυχείς και παράφρονες αιρετικοί πως το κείμενο το οποίο διαβάζουμε δεν είναι το γνήσιο αυτό. Αυτό είναι παραφροσύνη. Δηλαδή αυτό που διαβάζουν αυτοί που είναι μεταφρασμένο και παραποιημένο είναι γνήσιο. Δηλαδή, τι να πούμε. Δηλαδή, είναι μετάφραση μεταφράσεω. Μετάφραση πάνω στη μετάφραση και. Το μεταφράσανε από τα ελληνικά στα αγγλικά και μετά από τα αγγλικά το ξαναφέραν στα ελληνικά. Και σου λένε ότι είναι αυθεντικό. Προσέξτε και από κακού και αιρετικού μεταφραστέ. Που κύριε Ατζακλή για να. Και έχουν βγάλει και δολίω από μέσα κομμάτια. Βεβαίω. Όπω το τρει συνημαρτυρούνται στον ουρανό. Το έχουν αφαιρέσει. Το έχουν αφαιρέσει. Αυτό πρέπει να μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, κύριε Ατζακλή. Έχει μεγάλη σημασία να αναφερθούμε σε αυτό. Διότι αυτό αναφέρεται στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Είναι καθαρά δογματικό για την Αγία Τριάδα. Λέγει τρεις οι συνημαρτυρούντες εν του ουρανό. Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις ένισιν. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λέγουν πως αυτόν ενώθω. Και μπήκε σαν προσθήκη μεταγενέστερα. Όμως πλανώνται οι δυστυχείς αιρετικοί, διότι αυτό υπάρχει στη μετάφραση της Βουλγάτας. Που έγινε από τον Άγιον Ιερώνυμον περί το 300 μετά Χριστόν. Απλά σε ορισμένους κώδικες δεν υπάρχει γιατί παράπεσε από τη μία μετάφραση στην άλλη. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν υπήρχε. Λοιπόν, το 300 και εφόσον έγινε η μετάφραση της Βουλγάτας το 300 μετά Χριστόν, φυσικά θα έγινε αντιγραφή από κάποια αρχαιότερα κείμενα. Οπότε είναι λίγο φαϊνότερο πως το συγκεκριμένο χωρίο υπάρχει. Αλλά και αυτό να μην υπήρχε, κύριε Τζακλή, υπάρχουν πληθώρα άλλων χωρίων που πιστοποιούν την αλήθεια της τριαδικότητας του Θεού. Βαπτίσετε αυτούς. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εγώ και ο Πατήρ ένας μεν, η χάρη του Κυρίου μου είναι σε Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, κύριε Τζακλή. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Ναι. Δεν νομίζω ίσως να μην χρειαστεί να πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω πως θα προλάβουμε να συνεχίσουμε. Να κάνουμε μία μικρή έτσι. Το 20 εδάφιο. Ναι. Απλά θα πούμε μία σύνοψη των λεκθέντων. Ναι. Μια σύνοψη των λεκθέντων. Και θα. Εγενόμουν λοιπόν επνεύματι. Κυριακή ημέρα. Σημασία τη Κυριακή ημέρα. Σημασία τη Κυριακή ημέρα. Την Κυριακή αναστήθηκε ο Κύριος μας. Την Κυριακή ενεφανίστηκε στους μαθητές αυτού. Γι' αυτό και θέλει να την αφιερώνουμε. Κυριακή έγινε Πεντηκοστή, όπως είπαμε προηγουμένως. Και Κυριακή δίδεται η αποκάλυψη. Και όλη η εβδομάδα, αγαπητέ Αλέξανδρε και αγαπητοί φίλοι, έχει 168 ώρες. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Είναι τόσο. 7 μέρες η εβδομάδα επί 24 πολλαπλασιάζουμε 168. 168 ώρες. 7 επί 24, ναι. Ε? Ναι, είμαστε τώρα. Στα όχι, είμαι και πολύ καλό στα μαθηματικά. περίπου. 24 επί 7. Να κάνουμε και τον πολλαπλασιασμό. 7, 28, 2, 2, 7, 14 και 2, 16. 168 όπως είπαμε. Ακριβώς, ωραία. Λοιπόν, λέει το εξής ότι κάποτε πήγε ένας σε ένα γείτονά του και του είπε. Επειδή είσαι φτωχός άνθρωπος και δεν έχεις να ζήσεις, θα σου χαρίσω 168 λίρες. Του έδωσε λοιπόν ένα σακουλάκι με 168 λίρες. Όμως φαίνεται ότι είχε κάνει κάποιο λάθος υπολογισμό ο άνθρωπος αυτός και μετά από 5 λεπτά ξαναγύρισε πίσω. Α, ο άλλος ευχαριστήθηκε πάρα πολύ που πήρε τις 168 λίρες δωρεάν. Γύρισε πίσω και του λέει, άνθρωπε λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω κάνει ένα μικρό λάθος στον υπολογισμό. Μπορείς να μου επιστρέψεις μία από αυτές τις λίρες πίσω. Εγώ τις έδωσα προηγουμένως και δώσε μου μία πίσω. Α, λέει αυτός, όχι, λέει, δεν γίνεται. Λέει. Τώρα μου τις έδωσε, πάει τελείως. Δεν παίρνεις ούτε μία πίσω. Ευχαριστία. Ο μύθος αυτός δηλεί το εξής, ότι ο Κύριος μας έχει δώσει 168 ώρες
και ζούμε μια εβδομάδα 168 ώρες. Και μία ώρα της εβδομάδας την Κυριακή, έτσι, το πρωί. Έστω μία ώρα. Έστω μία ώρα, 9 με 10. Έστω. Ή 2 ώρες, 8 με 10. Από το τίποτα έστω για μία ώρα. Ναι. Γιατί ζητά... μία ώρα μπορεί να γίνει και 2 αργότερα. Μα ζητάει να του επιστρέψουμε μία ώρα δικιά του. Και δεν το κάνουμε. Να του αφιερώσουμε. Κι όμως βρίσκουμε εκείνη τη μέρα, εκείνη την ημέρα ευκαιρία, να πούμε ότι θέλουμε να ξεκουραστούμε αυτή την ώρα, δεν μπορούμε να σηκωθούμε να πάμε στην εκκλησία. Ναι. Και αν δεις εκείνη την ώρα τηλεφόρο Αλεξάνδρας, εδώ κοντά μας. Ξαπλώνεις κάτω. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν κινείται μέχρι τις 10 η ώρα. Μπορείς να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς. Δυστυχώς αγαπητοί. Παρήλθε όμως ο χρόνος. Ναι. Όταν ξενυχτάμε μέχρι το πρωί στις διασκεδάσεις και, στα... είναι αδύνατο μετά. Και στη μουσική, δεν νιστάζουμε ποτέ. Στην εκκλησία νιστάζουμε, είναι σωτάς. Μπαίνει μέσα μας και μας παραλύει. Μάλιστα. Λοιπόν. Ας αφιερώνουμε λοιπόν μια ώρα τη βδομάδα για τον Κύριο που μας έχει δώσει τις άλλες 167 ώρες, αγαπητοί φίλοι. Και δυστυχώς ο χρόνος παρήλθε και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να τους έχουμε μαζί. Θα συνεχίσουμε με την Αποκάλυψη, η οποία είναι πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα. Και άλλωστε μέσα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κύριε Τζακλή, ανακύπτουν πολλά άλλα θέματα τα οποία συνθεώ τα σχολιάζουμε. Αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε πάλι στο τέλος της εκπομπής μας. Είδαμε πόσα διδάγματα έχει η Αποκάλυψη. Παρακαλούμε θερμώς και εσείς να ανοίξετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως και να δείτε ότι αυτά που διαβάζουμε είναι πραγματικότητα και υπάρχουν μέσα στην Αποκάλυψη. Και δεν σας λέμε δικά μας λόγια, αλλά τα λόγια της Αποκαλύψεως. Και νομίζω ότι θα ωφεληθούμε πάρα πολύ διαβάζοντας την Αποκάλυψη αυτό το χειμώνα. Μαζί βέβαια με τα άλλα κείμενα, τα εκκλησιαστικά που υπάρχουν της Εκκλησίας μας, τις Κυριακές και τις αναλύσεις που κάνουν σήμερα οι επίσκοποι και οι διάφοροι ιεροκήρυκες, που είναι επιβεβλημένο να γίνονται αυτές οι αναλύσεις, τουλάχιστον στην περίοδο αυτή, για να φωτιστούμε πάνω στο θέμα του Λόγου του Θεού, να γίνουμε καλύτεροι και προς το Θεό και για το Θεό και για τους συνανθρώπους μας και για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή την οποία εύχομαι εις όλους εμάς. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά όλοι. Χαίρετε, Κύριο. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.